το κεφάλι ψηλά, προκαλώντας το θαυμασμό όλης της γης. Με τη δέουσα λαμπρότητα και επισημότητα τιμήθηκε σήμερα η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου και στο Ηράκλειο. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, εκατοντάδες άτομα κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, από όπου πέρασε η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση με την κυβέρνηση να εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπύρτζη. Η σημερινή ημέρα κάθε χρόνο μας θυμίζει τους αγώνες που πρέπει να συνεχίζει να δίνει ο λαός μας, να προσπαθούμε να έχουμε ειρήνη στην περιοχή, να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε άλλο, όποτε χρειαστεί. Και βέβαια να θυμίσει πώς σεβόμαστε όχι μόνο την ανεξαρτησία της χώρας μας, αλλά την ανεξαρτησία και των άλλων χωρών και με ποιους ιστορικά έχουμε παλέψει και ενάντια σε ποιους. Θυμόμαστε και τιμούμε και παραδειγματιζόμαστε από όλους εκείνους που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για εθνική ανεξαρτησία. Οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Στον ίδιο χώρο, μεμονωμένη ομάδα ανήρτησε πλακάτ για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Όχι, δεν λάβαμε μέτρα ασφαλείας, γιατί θεωρούμε ότι οι πολίτες του Ηρακλείου είναι ασφαλείς, οι πολίτες της Κρήτης είναι ασφαλείς. Η καθιερωμένη παρέλαση πραγματοποιήθηκε από μαθητές, στρατώαντες, στασιακές οργανώσεις και σωματεία ενώπιον των αρχών, με μηνύματα για τη διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Ξεσηκωμού των Υπόδουλων Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού για ελευθερία. Κλείνουμε το γόνι στους αγωνιστές του 1821. Συνεχίζουμε τον αγώνα για εθνική κυριαρχία. Είμαστε πατριώτες, αγαπάμε την πατρίδα, τιμούμε την ιστορία μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε στις νέες γενιές αυτό που μας εξασφάλισαν οι γονείς και οι παππούδες μας. Ειρήνη, ευημερία και δημοκρατία. Όποτε δεν έχει επιτευχθεί εθνική συνεννόηση και ομοψυχία, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά για την πατρίδα μας. Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει το μήνυμα του ελληνικού λαού. Νωρίτερα το πρωί, παρέλαση πραγματοποιήθηκε και στη Νέα Ελκαρνασσό. Παρουσία επισήμων, μαθητές και όχι μόνο παρέλασαν με καμάρι τιμώντας τους αγώνες των προγόνων μας. Τα μηνύματα ήταν διαχρονικά για την ενότητα που πάντα οδηγούσε τους Έλληνες στις μεγάλες στιγμές και που πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αντιμετώπιση της δύσκολης καθημερινότητας και στην εποχή μας. Να αντλήσουμε τα διδάγματα από τον αγώνα των ηρώων προγόνων μας και να τα αξιοποιήσουμε με ενότητα αγώνα για να διατηρήσουμε τη δημοκρατία και ομοψυχία για να επιστρέψει η χώρα στην ευημερία όπως το παρελθόν. Η μέρα μεγάλη για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Ελπίζω να το καταλάβουμε και οι νεότεροι, γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.